Εδώ εκτίθενται σήμερα οι δημιουργίες όσων συμμετείχαν στο εργαστήριο Πυλού που έγινε πέρσι από την Τέχνης Ροή. Υπεύθυνη του εργαστηρίου πέρσι ήταν η κυρία Χάγια, με την ευκαιρία να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το αποτέλεσμα. Βλέπετε τι όμορφα πράγματα έχουν φτιάξει τα κορίτσια. Να μας πείτε αν συνεχίζουν τα μαθήματα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα και να φτιάξει ο ίδιος με τα χέρια του αυτά τα όμορφα αντικείμενα που μπορεί να σας βρει. Ωραία. Παίρνω πάσα. Όλα τα αντικείμενα που θα δείτε και στο ισόγειο και στον πανόροφο είναι εξ ολοκλήρου στο χέρι. Όλα στο χέρι, δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε τροχός ούτε άλλα μηχανικά μέσα. Τώρα τα μαθήματα συνεχίζονται και φέτος και μπορείτε να μάθετε πληροφορίες από τα social media, Τέχνης Ροή, μπράβο. Τι άλλο, mail, μπορούν να επικοινωνήσουν με mail μαζί μας και τηλέφωνα. Πολύ ωραία, να μας πείτε αν κάποιος θέλει να έρθει να δει την έκθεση, μέχρι πότε θα είναι. Η έκθεση θα είναι μέχρι την Κυριακή. Θα θέλαμε να μάθουμε μερικά ακόμα πράγματα για την δική σας εταιρεία, την Τέχνης Ροή. Ωραία. Η Τέχνης Ροή ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2021 και από το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου έχουμε πραγματοποιήσει διάφορες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και δράσεις που απευθύνονται και σε ενήλικες και σε παιδιά. Έχουμε συνεργαστεί με πολιτιστικούς φορείς, τοπικούς φορείς, με το Δήμο της Τρίπολης, με σωματεία και με διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Το μότο, έχουμε και επισκέψεις, το μότο της εταιρείας μας και η φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα χώρο, έναν τόπο φιλόξενο για όλες τις μορφές τέχνης. Και το μότο μας, αυτό που ήθελα να πω πριν, είναι ότι η τέχνη ρέει παντού στη ζωή. Η Κινσέπ Τέχνης Ροής για ένα τριήμερο πραγματοποιεί την έκθεση, χειροποιεί τα αντικείμενα με πυλό και εμείς ως Δήμος Τρίπολης διαθέσαμε αυτόν εδώ το χώρο του Ψηφιακού Μουσείου να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεργαζόμαστε με νέα άτομα της πόλης μας, γιατί πραγματικά έχουν κάνει αρκετές δράσεις μέσα στην περιοχή μας, μέσα στο Δήμο μας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλες τις ομάδες που δραστηριοποιούνται εδώ στην πόλη μας και στο Δήμο εκτενέστερα. Αξίζει τον κόπο να έρθουν όλοι να παρακολουθήσουν και να δουν αυτή την έκθεση. Ούτως ή άλλως από εδώ και μπρος, ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με όλες τις ομάδες, είτε μεμονωμένες, είτε μεμονωμένα άτομα, είτε ως ομάδες, θα πραγματοποιούν αναδιαστήματα κάποιες εκθέσεις, οι οποίες είναι εκθέσεις είτε εκθέσεις ζωγραφικής, είτε εκθέσεις πυλού, είτε εκθέσεις φωτογραφίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν που συνεργαζόμαστε και από την πρώτη, να το πω και όλα σε αυτό, από την πρώτη του μηνός Δεκεμβρίου μέχρι τις 15, στο φουαγέ του Μαλλιαροπουλίου θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση ζωγραφικής μιας τριπολίτισσας, συνδημότησάς μας, της κυρίας Κωνσταντίνας Κρατημένου.